Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραμαλή, για αυτή τη σύνδεση. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σαλαπάτα, και να καλησπερίσω και όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Καραμαλή, η Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένει ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκινητόδρομο. Μετά λοιπόν από δεκαετίες ολόκληρες, φαίνεται ότι το νερό μπαίνει στα βλάκι. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο ΒΟΑΚ νομίζω ότι εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Συζητιέται εδώ και 25 χρόνια. Αλλά τώρα για πρώτη φορά θα σας έλεγα ότι δεν είναι μια αφηρημένη σκέψη, αλλά ένα έργο θα σας έλεγα με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αν δείτε από πού τον παραλάβαμε και πού τον έχουμε φτάσει, mm-hmm. θα δείτε ότι όχι απλά το προχωρήσαμε γρήγορα, αλλά κάναμε πάρα πολύ μεγάλα άλματα. Επομένως, να δούμε τι παραλάβαμε. Όπως νομίζω έχω πει και άλλες φορές, ήταν μια απλή μολυβιά στο χάρτη. Δεν υπήρχε ουσιαστική και ενιαία χάραξη. Το πιο σημαντικό, δεν υπήρχε πλάνο χρηματοδότησης και υπήρχε πολύ μικρή, για να μην πω ανύπαρκτη, μελετητική ωριμότητα. Άρα υπήρχαν λίγες αποσπασματικές παραεμβάσεις κατά μήκος του άξονα, χωρίς καμία συνοχή. Δεν έχω διάθεση να μπω σε κάποια πολιτική αντιπαράθεση ή να μηδενίσω την όποια συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό όμως που νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε ήταν ότι το έργο αυτό ήταν στη σφαίρα του απραγματοποίητου. Ένα έργο που συζητιότανε πάρα πολλά χρόνια, αλλά κανένας πραγματικά δεν πίστευε ότι μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Εμείς κάναμε άλματα, θα σας έλεγα, στη μελετητική ωριμότητα, αφού αναθέσαμε πάνω από 16 μελέτες και τώρα είμαστε έτοιμοι πλέον και έχουμε καταθέσει για πρώτη φορά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πάρουμε περιβαλλοντολογική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τόσο για το μεγάλο τμήμα, το Χανιά Ηράκλειο, όσο και για το Χερσόνησος Νεάπολη, δηλαδή για το τμήμα του ΣΔΙΤ. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, διότι έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μία χάραξη ενιαία σε όλο το μήκος του δρόμου και το πιο σημαντικό απ' όλα, και θα, άμα θέλετε μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο κάτω, έχουμε και πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, αν θέλετε, όχι πήγαινα. Λόγια, εκεί όχι λόγια στον αέρα, αλλά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με βάση λοιπόν το επίμαχο χρονοδιάγραμμα, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί το 2029, σωστά? Το 2028 με το 2029 ωραία. Στο σύνολό του. Θέλω να μου πείτε πόσο ρεαλιστικό και εφικτό παράλληλα είναι αυτό, διότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο, θα ακολουθήσουν χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατία, ουδείς επίσης μπορεί να προσπεράσει το ενδεχόμενο να προκύψουν πιθανά κολλήματα με την αρχαιολογία, πιθανές ενστάσεις που ενδεχομένως θα οδηγήσουν στα δικαστήρια. Επομένως, μοιραία, δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις. Με την αρχαιολογία έχουμε λύσει όλα τα μεγάλα ζητήματα και στην περιοχή των Απτέρων και στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τα προβλήματα αυτά τα λύσαμε. Είχαμε αρκετά προβλήματα, δουλέψαμε πολύ στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τους πολλούς αρχαιολόγους των τοπικών αρχαιοτήτων κάτω στην Κρήτη και όλων των υπηρεσιών και καταλήξαμε σε μια χάραξη που δημιουργεί όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Και όπως σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε μια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης τόσο για την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία και τη συντήρηση του δρόμου. Όπως σας άκουσα να λέτε και στην εισαγωγή σας, στο πρόλογό σας, μιλάμε για τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Υπό την προϋπόθεση ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα έχουμε τις περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Mm-hmm. Εκτιμάμε ότι στο τέλος του 2022 θα δούμε να εργοτάξια και ως τις αρχές του 2024 θα έχουμε ανοίξει όλα τα μέτωπα στο βόρειο οδικό άξονα. Με πρώτο τα δημόσια έργα, δηλαδή για να είμαι πιο συγκεκριμένος στο κομμάτι Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, mm-hmm. Ύστερα το ΣΔΙΤ, δηλαδή το κομμάτι Χερσόνησος, Νεάπολη, και τελευταίο το μεγάλο κομμάτι της παραχώρησης, δηλαδή το κομμάτι που είναι σχεδόν 157 χιλιόμετρα
και είναι το κομμάτι από τη Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο. Αυτό που επίσης νομίζω ότι αξίζει να το πούμε από το δελτίο σας είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μπαίνει μέσα και το κομμάτι Κίσαμος Χανιά, που είναι 37,5 χιλιόμετρα και είναι προαίρεση στη σύμβαση παραχώρησης, και προχωράμε επίσης και το κομμάτι Σούδα Αεροδρόμιο. Επομένως μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο οδικό άξονα από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη άκρη της Κρήτης. Επομένως νομίζω ότι με αυτά που σας λέω είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε κατηγορηματικά πως ναι, ο ΒΟΑΚ θα γίνει. Γιατί έχουμε χάραξη, τελική χάραξη, χρηματοδότηση που δεν είχαμε ποτέ πλάνο χρηματοδότησης, και έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα που σας περιγράφω, που σημαίνει ότι το έργο θα αρχίσει να εκτελείται το 2022. Ωραία. Κύριε Καραμανλή, επειδή κάνατε αναφορά νωρίτερα και είπατε ότι αυτό που εσείς παραλάβατε ήταν μία μολυβιά στο χάρτη, αυτό που σας χρεώνει η αξιωματική αντιπολίτευση από την πλευρά της είναι το γεγονός ότι μπλοκάρατε το έργο για να προσθέσετε μόνο διόδια και μάλιστα για όλους, ενώ με βάση το δικό της σχεδιασμό υπήρχε πρόβλεψη για διόδια μόνο όμως για τους ξένους επισκέπτες. Εσείς τι αυτό, έχετε να πείτε από αυτού? Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι τόσο οι πολίτες της Κρήτης, όσο και οι πολίτες όλης της χώρας, καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι πολιτικές, οι οποίες είναι πολιτικές του Μαυρογιαλούρου. Και εξηγούμε. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, είχε δεχτεί τα διόδια, διότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση παραχώρησης. Και σας θυμίζω εδώ ότι το μεγάλο κομμάτι, το Χανιά Χερσόνησος, είναι σύμβαση παραχώρησης, χωρίς να έχει διόδια. Πουθενά στην Ελλάδα και πουθενά στην Νότια Ευρώπη, συμβάσεις παραχώρησης, δεν υπάρχουν διόδια. Επομένως, νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστηκε και κάτι άλλο, το οποίο θα σας έλεγα ότι είναι στα όρια του φεδρού. Δηλαδή ότι θα πληρώνουν τα διόδια μόνο οι επισκέπτες και οι τουρίστες. Αυτό αντίκειται σε όλες τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν το κάναμε αυτό δεν θα παίρναμε ποτέ χρήματα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Επομένως, νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα που μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς παραλάβαμε τις μελέτες στο απόλυτο μηδέν, παραλάβαμε μια χάραξη η οποία στην ουσία ήταν σε μια κλίμακα που δεν μπορούσαμε να καταθέσουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Και επομένως νομίζω ότι αυτό το οποίο τώρα χρειάζεται να κάνουμε είναι να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις πίσω μας, γιατί ξέρετε, όσο και να τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θα οδηγήσει στο να γίνει ο δρόμος πιο γρήγορα. Εδώ τους τελευταίους 22 μήνες έγινε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά, με την επίβλεψη και με την καθοδήγηση και την απίστευτη συμβουλή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Να σας πω ένα παράδειγμα και μόνο, το οποίο το είπα και στην παρουσίασή μου. Μέσα σε 22 μήνες έγιναν ό,τι για άλλους μεγάλους οδικούς άξονες έγιναν σε 7 χρόνια. Επομένως είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για να μην χαθεί άλλος χρόνος. Νομίζω ότι έχει χαθεί πολλής χρόνος. Έχουν χαθεί 40 χρόνια και πλέον. Και νομίζω ότι αυτός ο δρόμος, ναι, επομένως καλύτερα είναι να μην βλέπουμε το χθες και να βλέπουμε το σήμερα και να βλέπουμε το μέλλον και να δούμε τις προοπτικές που ανοίγεται γι' αυτό το πολύ πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Επιτρέψτε μου λίγο αναφορικά με το θέμα των διοδίων. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε πρώτο στάδιο αναφορικά με το θέμα αυτό. Αν για παράδειγμα θα δούμε διόδια από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα, ή αν σε μια περιφερειακή ενότητα ενδεχομένως να δούμε διόδια σε περισσότερα από ένα σημείο. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα υπάρχουν διόδια, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, και θα ήμουν ανηλικρινής αν δεν σας έλεγα ότι δεν θα έχουμε διόδια στη σύμβαση παραχώρηση, δηλαδή στο κομμάτι Χανιά Χερσόνησος. Και να σας πω ότι αυτό ήταν και μια προεκλογική μας εξαγγελία. Εμείς πριν γίνουμε κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζετε κατάγεται από την Κρήτη, είχε το πολιτικό θάρρος να βγει και να πει, όχι μετά τις εκλογές, πριν τις εκλογές, ότι θα έχουμε και διόδια για να χρηματοδοτήσουμε το δρόμο.
Η απάντηση ότι οι διόδια θα πληρώνουν οι τουρίστες, όπως σας είπα και πριν, είναι φεδρή και κομική. Αυτά τα πράγματα είναι καλύτερο να μην λέγονται, γιατί αυτοί που τα λένε πραγματικά εκτίθενται. Διότι όσοι γνωρίζουν τα δεδομένα και σας είπα ότι δεν υπάρχει καμία άλλο μοντέλο σύμβασης παραχώρησης στην Ελλάδα που να μην έχει διόδια. Επομένως, μετά για το πού θα μπουν τα υπόλοιπα διόδια, είναι κάτι το οποίο και αν θα μπουν θα το δούμε στην πορεία. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω για να καθησυχάσω τους τηλεθεατές μας είναι όπως σε όλες τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας υπάρχουν ειδικά πακέτα για τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα, τα οποία είναι πολύ μεγάλα, για τους μόνιμους χρήστες. Δηλαδή στο Ρίο Αντίριο υπάρχουν πολύ μεγάλα εκπτωτικά πακέτα για αυτούς που χρησιμοποιούν τους δρόμους καθημερινά. Επομένως, εδώ μιλάμε για λελογισμένη χρέωση διοδίων. Δεν μιλάμε για αυτό είναι και το αυτονόητο. Θα υπάρχει πρόνοια και για εκείνους οι οποίοι κατοικούν στα σύνορα, να το θέσω έτσι με αυτόν τον τρόπο εντός εισαγωγικών. Για αυτούς που είναι καθημερινοί χρήστες ή για αυτούς που είναι σε απομονωμένες περιοχές, όπως υπάρχει πρόνοια σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό βέβαια, για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν σημαίνει τζάμπα. Δεν σημαίνει τζάμπα διέλευση. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, σε κάτι άλλο, Υπουργέ, υπάρχει μία σύγχυση με τα νούμερα που έδωσε το Υπουργείο. Θέλω λίγο να μας ξεκαθαρίσετε. Τα 2 δις αφορούν το τμήμα από Κίσαμο Σιτία ή από Κίσαμο έως Άγιο Νικόλαο. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αφορούν όλο το έργο. Και εδώ μπορώ να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για να μπορέ... Ξέρετε, πολλοί με ρωτάνε για ποιο λόγο δεν γινόταν αυτός ο δρόμος όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει, δηλαδή δεν έχουμε αναρωτηθεί όλοι. Εμένα η πρώτη ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου και στις υπηρεσίες του Υπουργείου ήταν για ποιο λόγο δεν έχει γίνει αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος λοιπόν δεν έχει γίνει επειδή ποτέ δεν είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και όχι μόνο για την κατασκευή του, το οποίο είναι και το πολύ βασικό κομμάτι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το οποίο θα πλησιάσει στα 2 δις και τα οποία είναι εξασφαλισμένα, αλλά πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση και για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Επομένως, αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι, δηλαδή να έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι ασφαλής. Όλοι γνωρίζουμε, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους όσοι ζείτε στο υπέροχο νησί της Κρήτης, ότι πληρώνεται πολύ βαρύ τίμημα κάθε χρόνο σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, οι θετικές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλων μας, αυτού του μεγάλου οδικού άξονα. Και να σας πω εδώ ότι κάναμε και άλλο ένα βήμα παραπάνω γι' αυτό. Αυτό που κάναμε είναι ότι βελτιώσαμε αυτό που λέμε τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Αυξήσαμε όπου χρειάζεται τα όρια ταχύτητας, βάλαμε όπου χρειάζεται ανισόπεδους κόμβους για να κάνουμε έναν δρόμο ασφαλή και είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με την περιφέρεια, με τους τοπικούς φορείς, έτσι ώστε να λύσουμε τα όποια προβλήματα στη χάραξη, μικροπροβλήματα, γιατί πάντα σε ένα τόσο μεγάλο έργο θα υπάρξουν και κάποια μικροπροβλήματα, για να προχωρήσει το έργο το συντομότερο. Οι απαλωτριώσεις εντάσσονται στα 2 δις. Βεβαίως, οι απαλωτριώσεις σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχουν γίνει, γιατί ειδικά για το Χανιά Χερσόνησος ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου είναι πάνω στην υφιστάμενη χάραξη. Επομένως, το νούμερο που σας λέω είναι ένα νούμερο το οποίο καλύπτει στην ουσία όλο το κατασκευαστικό κόστος και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όποιο επιπλέον κόστος υπάρχει, αυτό θα διασφαλιστεί, διότι έχουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο αυτή τη στιγμή που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και από το οποίο απορροφήσαμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους μπορούσαμε. Θέλω τώρα να σας πάω λίγο στις ενστάσεις που διατυπώνονται από κατοίκους και επιχειρηματίες του Ρεθύμνου. Γιατί πρωτίστως δεν τους καλέσατε καν σε διαβούλευση? Αυτό είναι ένα παράπονο που το εκφράζουν σε έντονο βαθμό. Και θέλω να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί οι κάτοικοι από τον Πλατανιά έως τη Σκαλέτα, μιλάμε για ανατολικά του Ρεθύμνου, δηλαδή το πιο ισχυρό τουριστικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας, εκεί δηλαδή που βρίσκονται κατά πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι όμως της περιοχής, λένε ότι η συγκεκριμένη χάραξη βάζει τα φόπλακα στην ήδη ανεπτυγμένη βόρεια τουριστική ζώνη. Λένε επίσης ότι η νέα χάραξη σε κάποια τη σημεία δεν είναι με βάση τον υφιστάμενο δρόμο, αλλά
είναι νότια αυτού. Το αποτέλεσμα κόβει στα δύο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, επιχειρήσεις, σπίτια. Τι απαντάτε? Ακούω, κυρία Σαλαπάτα, με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία όλους τους τοπικούς φορείς και εδώ θέλω να σας πω ότι εμείς κάναμε έναν εκτεταμένο διάλογο και δείξαμε τη χάραξη στη περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι και ο πιο υπεύθυνος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών φορέας. Και αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι όπου υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή όπου μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, θα τις κάνουμε. Mm. Αλλά να βάλω μια ανωτελεία και να σας πω το εξής. Άμα αρχίσουμε τώρα, το ράβε ξύλωνε, δεν θα γίνει ποτέ ο δρόμος. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Αν αρχίσουμε σε κάθε περιοχή ή σε κάθε δημοτική κοινότητα που περνάει ο δρόμος και λέμε ότι περνάει μπροστά από τη δική μου περιουσία ή την άλλη περιουσία, καταλαβαίνετε ότι ο δρόμος αυτός δεν θα γίνει ποτέ, γιατί απλούστατα το κόστος θα εκτοξευθεί. Επομένως, ναι, θα ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις λογικές παρατηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω το ζήτημα, είναι τεχνικό. Δεν έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό που λένε, διότι έχουν πει και επίσης για τη συγκεκριμένη περιοχή ότι ο δρόμος δεν είναι ασφαλής, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έχουν πει ότι είναι σε οικισμούς. Η νέα χάραξη για τη συγκεκριμένη περιοχή που λέτε κινείται νοτιότερα του υφιστάμενου δρόμου, άρα ακόμα πιο μακριά. Mm-hmm. Και έχω την εντύπωση, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και συμπάθεια, αν θέλετε, ότι δεν έχουν δει με πολύ μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια τη χάραξη. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Mm-hmm. Θέλουμε να λύσουμε προβλήματα. Και είμαστε στη διάθεση και των Δήμων και είμαστε και στη διάθεση και της περιφέρειας εκεί που μπορούν να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές. Επ' αυτού, μπορούν επιχειρηματίες είτε κάτοικοι να απευθυνθούν στην περιφέρεια να καταθέσουν τις ενστάσεις ή τους προβληματισμούς τους? Βεβαίως, και εν συνεχεία η περιφέρεια να τα μεταφέρει στο κεντρικό κράτος. Αλλά ακούστε να σας πω, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όλοι να κάνουμε ενστάσεις και όλοι να δημιουργούμε προβλήματα, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ ο δρόμος. Επομένως, θα ήθελα να παρακαλέσω τους πάντες να δείξουν μια αυτοσυγκράτηση, mm-hmm. να δούμε λίγο το συλλογικό καλό όλου του νησιού. Διότι όταν γίνεται ένας τόσο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, mm-hmm. θα περάσει και από ιδιοκτησίες, οι οποίες ιδιοκτησίες θα απολωτριωθούν. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Επομένως, απαντάω θετικά, ναι, είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε, αλλά δεν είμαστε εδώ να διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα του έργου. Και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Το κρατάμε αυτό που μόλις μας είπατε. Κύριε Καραμαλή, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.